τιμές καυσίμων από τη μια και η εορταστική περίοδος του Μπαϊραμιού από την άλλη έφεραν αύξηση στον αριθμό διελεύσεων από και προς τα κατεχόμενα, με τις ουρές τα οδοφράγματα να προκαλούν κυκλοφοριακό έμφραγμα. Ενώ από τις 25 μέχρι και τις 31 Μαρτίου συνολικά 15.076 ελληνοκυπριακά οχήματα και 28.605 πρόσωπα διήλθαν της πράσινης γραμμής. Την πρώτη βδομάδα Απριλίου ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 17.629 και 30.496 αντίστοιχα. Μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν την ίδια ώρα οι διελεύσεις τουρκοκυπρίων. Την τελευταία εβδομάδα Μαρτίου, 28.549 πρόσωπα και 11.074 οχήματα πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές. Για να ακολουθήσει την εβδομάδα που μας πέρασε, η διέλευση 33.806 προσώπων και 12.898 οχημάτων. Και ενώ η πρωταπριγιατική αύξηση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα έφερε μουρμουριτά στους καταναλωτές, οι ανατιμήσεις φαίνεται να έχουν και συνέχεια. Σήμερα είχε ανακοινώσει μια εταιρεία αύξησης περίπου 1,5 σέντ στη βενζίνη και 1 σέντ στο πετρελαίο κίνηση. Αναμένεται και οι άλλες εταιρείες εντός των ημερών να ανακοινώσουν για αυτές. Με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 να άγγιξε σήμερα το 1,515, της αμόλυβδης 98 το 1,586 και του πετρελαίου κίνησης το 1,591. Κρατηθείτε, καθώς οι επόμενες παρτίδες που έρχονται αναμένονται ακόμη ακριβότερες. Λόγω της τιμής διεθνώς του πετρελαίου που έχει ξεπεράσει τα 90 δολάρια, τα επόμενα φορτία σίγουρα θα έχουμε και άλλες αυξήσεις. Το τμήμα Τελωνίων πάντως ξεκαθαρίζει πως η μεταφορά καυσίμων σε δεκάλυτρο μπιτόνι από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές απαγορεύεται. Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο Αλφα το πρώτο τρίμηνο του 2024, οι τελωνιακές αρχές προχώρησαν σε 224 κατασχέσεις, συνολικά 2.040 λίτρων βενζίνης και 1.032 λίτρων πετρελαίου, επιβάλλοντας εξώδικα πρόστιμα 10.373 ευρώ. Μαθητές και μαθήτριες του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου Πασκά στη Λεμεσό συμμετείχαν πρόσφατα σε αγώνα μπάσκετ ως αθλητές σε αμαξίδια. Τα παιδιά βίωσαν στην πράξη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.